Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να βρεθούμε και βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου αργά και σταθερά η αισιοδοξία επιστρέφει στη χώρα σε όλα τα επίπεδα. Και η αισιοδοξία επιστρέφει ακριβώς διότι φαίνεται ότι ζούμε τις τελευταίες φάσεις του πρώτου προγράμματος διάσωσης για τη χώρα το οποίο πετυχαίνει. Πριν 3 χρόνια, ο λαός μας έκανε μια πάρα πολύ κρίσιμη επιλογή. Και θέλω να σας καλέσω να αναλογιστούμε όλοι μαζί και να συγκρίνουμε την κατάσταση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή με την κατάσταση την οποία παραλάβαμε. Παραλάβαμε μια χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, μια χώρα η οποία είχε ρευστά διαθέσιμα τα οποία πάρα πολύ σύντομα θα εξαντλούνταν, όπως ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημοσίως παραδεχτεί μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μια χώρα η οποία είχε εξαιρετικά μειωμένη ακτινοβολία διεθνώς. Μια χώρα η οποία είχε πολύ μειωμένη εμπιστοσύνη με τους εταίρους, με τους φίλους και τους λιγότερο φίλους. Μια χώρα η οποία είχε 27% ανεργία και μηδενικούς μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας. Και σε αυτό θα μου επιτρέψετε να επανέλθω. Τι έχει συμβεί από τότε? Δεν θα ωρεοποιήσουμε την κατάσταση. Δεν θα πάψουμε όμως να λέμε ότι είναι προφανές ότι η οικονομία μας και η κοινωνία μας έχει μπει με σταθερά βήματα στην προοπτική της ανασυγκρότησής της. Και είναι ακριβώς αυτή η στιγμή για την οποία, στην οποία πρέπει να σκεφτούμε και να συλλογιστούμε όλοι μαζί ως λαός για το πού θέλουμε να πάμε και τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε στην περιοχή και τι χαρακτηριστικά θα έχει η κοινωνία μας και ποια συμπεράσματα έχουμε βγάλει από την οδυνηρή εμπειρία της κρίσης. Και θα έλεγα να σκεφτούμε και το εξής. Ποια ήταν η Ευρώπη το 2015 και ποια είναι τώρα? Ποιος θα έλεγε ότι θα έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν θα έχει στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών τον κύριο Σόιμπλε? Ποιος θα έλεγε ότι θα έχουμε μια Ευρώπη η οποία έχει αναπτύξει και μηχανισμούς εγγύησης του χρέους ξεχωριστών χωρών? Ποιος θα έλεγε ότι θα έχουμε στην Πορτογαλία μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αριστερά? Ποιος θα έλεγε, φίλες και φίλοι, ποιος θα έλεγε αλήθεια, ότι θα υπάρχει και θα έχει θεσμοθετηθεί η Σύνοδος των Χωρών του Νότου? Θυμάστε πόσο παλιά ο Αλέξης ο Τσίπρας είχε θέσει επιτάπητος το ζήτημα του συντονισμού των χωρών του Νότου, οι οποίες έχουν παρόμοια προβλήματα και κοινό συμφέρον να βάλουν πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις πολιτικές για την αύξηση της απασχόλησης και την επαναθεμελίωση της κοινωνικής προστασίας. Τα έφερε έτσι η μοίρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, και η δική μας παράταξη είναι η παράταξη που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Από την κρίση, και για να μην παραξηγηθώ, δεν θα βγούμε εκεί μέσα στο καλοκαίρι κάπου που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Δεν θα ήταν σωστό να το πούμε αυτό. Μία οικονομία και μία κοινωνία η οποία έχει 20% ανεργία εξακολουθεί να είναι μία οικονομία και μία κοινωνία σε κρίση. Πόσο μάλλον για ένα κόμμα της αριστεράς το οποίο έχει ακριβώς πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του αυτές τις προτεραιότητες. Εμείς θέλουμε να μειωθεί και άλλο η ανεργία και γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να προτεραιοποιούμε πολιτικές που την ανεργία τη μειώνουν, θα ζητήσουμε και θα πάρουμε και την καινούργια εντολή το Σεπτέμβρη του 2019 για να συνεχιστεί ακριβώς αυτή η πορεία ανάκαμψης. Τι έχουμε απέναντί μας? Απέναντί μας έχουμε μια παράταξη η οποία ακόμα φαντασιώνεται καταστροφές. Καταστροφές τις οποίες σχεδίασε, καταστροφές τις οποίες εύχονταν και εύχεται να έχουν έρθει, καταστροφές οι οποίες όμως ποτέ δεν συνέβησαν. Και αυτό είναι το μεγάλο και στρατηγικό πρόβλημα των πολιτικών μας αντιπάλων, φίλες και φίλοι. Έχουν απευθυνθεί στο συντηρητικό κόσμο της Ελλάδας
αξιοποιώντας επιχειρήματα τα οποία έρχονται από το πολύ δύσκολο παρελθόν της πατρίδας μας. Για την ικανότητα, τη δυνατότητα και το δικαίωμα αυτής της παράταξης να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου. Για την προοπτική να χρεοκοπήσει ατάκτως η χώρα. Δυστυχώς και εκ των υστέρων βλέποντας τα γεγονότα επιβεβαιώνεται τότε η τότε εκτίμησή μας ότι αυτό σχεδιάζαμε. Έχουμε απέναντί μας μια παράταξη η οποία έχει αρχηγό τον πιο αποτυχημένο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε υπογράψει το 2014 να γίνουν 15.000 απολύσεις στο δημόσιο. Ο οποίος διόρισε με υπουργική υπογραφή 400 διευθυντές στο δημόσιο και προφανέστατα έξω από τις αρχές αυτής της παράταξης είναι οι προτεραιότητες οι δικές μας, οι προτεραιότητες της κοινωνικής προστασίας. Θέλω να έρθω σε ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί αυτές τις μέρες την κοινή γνώμη και αυτό δεν είναι άλλο από το ζήτημα του σκανδάλου της Νοβάρτης. Και το λέω σκάνδαλο διότι σκάνδαλο χαρακτηρίζεται σε όλες τις χώρες. Και θέλω να τους πω με το χέρι στην καρδιά και επειδή εμείς τα πράγματα τα αναλύουμε ψύχρεμα αλλά αποφασιστικά και σε αυτό είναι καλό να μην κάνουν λάθος ότι αν ο ουρανός τους είναι καθαρός δεν πρέπει να φοβούνται αστραπές και προανακριτικές. Δεν πρέπει και δεν δικαιούνται να απειλούν μάρτυρες. Και θα τους έλεγα επίσης να αυτοπροστατευτούν λίγο. Διότι αυτές οι υποθέσεις ανά την Ιφίλιο έχουν χαρακτηριστεί σκάνδαλα. Η ίδια η εταιρεία έχει έρθει σε συμφωνία με κράτη και έχει πληρώσει αποζημιώσεις και ακούγεται αστείο στα αυτιά του λαού μας ότι τάχα μου εδώ πέρα υπάρχει μια σκευωρία στην οποία ερίστον παρόδο σύραμε και το FBI. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε κι αυτό. Φαίνεται ότι ο Τσίπρας έχει πάρα πολύ διευρυμένες επιρροές. Φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ διευρυμένες επιρροές, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ και έσυρε και διεθνείς οργανισμούς τέτοιας εμβέλειας στην αυτή η καταχθόνια σκευωρία η οποία θα καταπέσει. Λοιπόν, αν δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους, να πούνε φθαρσώς ότι δεν φοβούνται καμία διαδικασία, τα γεγονότα βεβαίως δείχνουν προς μια πάρα πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και δεν θα ήθελα στην σημερινή μας κυβέρνηση, στη σημερινή μας συγκέντρωση να προδικάσω, αλλά νομίζω ότι η αίσθηση του λαού μας είναι πανθομολογούμενη. Και δυστυχώς αυτή η αίσθηση, θέλω να πω, δεν διαψεύδεται από τους αριθμούς και τα γεγονότα και την αλληλουχία τους. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση όπου πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί αυτό το πρόγραμμα πετυχαίνει. Γιατί καταφέραμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όχι μόνο να πιάσουμε τους στόχους του. Προσέξτε, είχαμε και σήμερα μια ανακοίνωση ότι είμαστε 1 δις πάνω από το στόχο του πλεονάσματος για το Γενάρη. Καταφέραμε λοιπόν όχι μόνο να πιάσουμε τους στόχους, αλλά να τους υπερβούμε κατά πολύ και να έχουμε τη δυνατότητα να μοιράσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κοινωνικό μέρισμα. Όχι ψίχουλα. Όχι ψίχουλα. Μια σημαντική βοήθεια. Μια σημαντική βοήθεια. Και όποιος αυτή την παρέμβαση τη χαρακτηρίζει ψίχουλα, είναι προφανές, απολύτως προφανές, ότι έχει τεράστια απόσταση και καμία αίσθηση από το πώς περνάει ο λαός μας και τι σημαίνει το 500 και το 600 και το 700 ευρώ για ένα νοικοκυριό. Ήταν μια, νομίζω, εξαιρετικά προσβλητική τοποθέτηση. Γιατί λοιπόν αυτό το πρόγραμμα πέτυχε? Πρώτον, γιατί ήταν προϊόν μιας ειλικρινούς σχέσης της πολιτικής ηγεσίας με το λαό. Ο Τσίπρας δεν διανοήθηκε να κάνει αυτό που έκαναν οι δύο προηγούμενοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Αυτό που έκανε ο Παπανδρέου, που πήρε τη λαϊκή εντολή με το λεφτά υπάρχουν και έφερε το πρώτο μνημόνιο. Και αυτό που έκανε και ο Σαμαράς, που πήρε τη λαϊκή εντολή για επαναδιαπραγμάτευση και έφερε το δεύτερο μνημόνιο. Ο Τσίπρας, η κυβέρνησή μας, ό,τι κατάφερε και ό,τι δεν κατάφερε, το έφερε ενώπιον του ελληνικού λαού. Και ρώτησε ξανά ποιος θέλει ο ελληνικός λαός να προχωρήσει και να προσπαθήσει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και το δυσμενή τότε συσχετισμό να προσπαθήσει να βγάλει τη χώρα από την κρίση και ο λαός απάντησε.
Και αυτό νομίζω είναι ένας παράγοντας πάρα πάρα πολύ κρίσιμος. Το δεύτερο είναι, φίλες και φίλοι, το γεγονός ότι δώσαμε τη μάχη για τα πλεονάσματα και μου κάνει εντύπωση ότι επανέρχονται επιχειρήματα του τύπου ότι κόστησε η δική μας διαπραγμάτευση. Η δική μας διαπραγμάτευση έριξε τα πλεονάσματα και άνοιξε το δρόμο για πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει. Και καλό θα είναι, λέω, να κοπεί αυτό το καλαμπούρι. Μπορεί να είναι έβυχο σε οπαδούς οι οποίοι δεν μπορούν να δούνε λίγο παρακάτω, αλλά δεν αρκεί για να αναβαθμίσει τον πολιτικό μας διάλογο. Χωρίς τη δική μας διαπραγμάτευση, φίλες και φίλοι, είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε κοινωνικό μέρισμα ούτε το 2016 ούτε το 2017. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ακούω, και καμιά φορά πραγματικά είναι να αναρωτιέται κανείς πως υπάρχει τόσο θράσος, να λένε τώρα κάποιοι ότι είναι η παράταξη η οποία θα μειώσει τους φόρους, λέει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τους φόρους, μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία η οποία υπέγραψε διπλάσια πλεονάσματα από αυτά που εμείς καταφέραμε μέχρι το 2040. Πώς, με ποιο εκτόπισμα ακριβώς θα μειώσει τους φόρους. Και εδώ πέρα κάνουμε και μια πονηριά. Προσέξτε. Θέλω να το αναλύσουμε αυτό. Λένε θα πείσουμε τους εταίρους για χαμηλότερα πλεονάσματα επειδή έχουμε, λέει, ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ποιες μεταρρυθμίσεις, κύριε Μητσοτάκη? Άλλες από αυτές που συμφωνήσαμε με τους εταίρους και περιέχονται στο πρόγραμμα? Μήπως αυτές για τις οποίες εμείς δώσαμε μάχη να μην εφαρμοστούν γιατί θα συνέχιζαν την κοινωνική καταστροφή? Μήπως τις απολύσεις τις οποίες είχατε υπογράψει το 2014? Μήπως εγγυήσεις ότι δεν θα επαναφέρετε ποτέ τις συλλογικές διαπραγματεύσεις? Μήπως την κατάργηση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης? Μήπως την κατάργηση της δυνατότητας των ανασφάλιστων συμπολιτών μας να έχουν πρόσβαση στην υγεία? Ή μήπως τα κοινωνικά μερίσματα που όταν ξεκινήσαμε το 2016 με το κοινωνικό μέρισμα μας είπαν ότι είναι μονομερής ενέργεια και θα θυμώσουν κάποιοι από τους θεσμούς και δεν θα καταφέρουμε πραγματικά να κλείσουμε τη διαπραγμάτευση επειδή θα εκτροχιαστεί η σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να έχουμε με τους θεσμούς? Τρίτος λόγος νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτά που η Ρίστο Εμπαρόγο ανέφερα μόλις. Είναι το γεγονός ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της δύσκολης συγκυρίας και στενότητας οικονομικής αυτή η κυβέρνηση... Με συγχωρείτε. Έχω κάποια παρελκόμενα του jet lag. Το ξέρετε το jet lag? Λοιπόν. Στα πλαίσια αυτής της δύσκολης συγκυρίας μπορούμε και μπορέσαμε και κοινωνικό μέρισμα να δώσουμε και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης να θεμελιώσουμε. Να σας κάνω μια παρένθεση. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ήταν υπογεγραμμένη υποχρέωση από το πρώτο μνημόνιο. Και δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Μόνο το 2014 πιλωτικά σε κάποιους δήμους και με κριτήρια τα οποία δεν θα ήθελα να αναφέρω εδώ για να μην προσβάλλω και κανέναν από τους αντιπολιτευόμενους στην κυβέρνηση. Αλλά βλέπετε ότι κάποιες δεσμεύσεις είχαν προτεραιοποιηθεί τότε και κάποιες άλλες δεν είχαν προτεραιοποιηθεί. Από το γεγονός ότι ξεκινάει η συγκρότηση των κοινωνικών κέντρων, των κέντρων υγείας, της πρωτοβάθμιας υγείας. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, από το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας χωρίς ασφάλιση έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες μπορεί να μην βρίσκουν χώρο, ξέρετε, σε κάποια δελτία ειδήσεων, αλλά είναι πρωτοβουλίες οι οποίες στέλνουν πάρα πολύ καθαρά σήματα στην κοινωνία και ανανεώνουν μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες τις σχέσεις της κυβέρνησης με το λαό. Και νομίζω η σημερινή σας παρουσία εδώ είναι δηλωτική αυτής ακριβώς της κατάστασης. Είναι βέβαια και ένας άλλος λόγος, ο λόγος για τον οποίο επίσης σας μίλησα, για τις μάχες τις οποίες δώσαμε στην Ευρώπη και τα πράγματα που καταφέραμε σε αυτό το επίπεδο. Αν ανατρέξει κανείς στις θέσεις τις οποίες είχε διατυπώσει ο Αλέξης Τσίπρας ως επικεφαλής ενός μικρού κόμματος της αριστεράς για την Ευρώπη, θα δει ότι πάρα πολλές από αυτές έχουν πλέον μπει στον πυρήνα της συζήτησης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή εμείς ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα και θα βγούμε στις αγορές αξιοποιώντας ένα μαξιλάρι. Όπως το λένε, τι είναι το μαξιλάρι? Λεφτά που μαζέψαμε από τα δάνεια και από
δικούς μας πόρους και εξόδους στις αγορές. Άρα θα φτιαχτεί ένας κουβάς, ας πούμε, ο οποίος θα είναι ακριβώς η εγγύηση για την ομαλή έξοδο στις αγορές. Να ξέρουν δηλαδή οι επενδυτές που θα έρθουν να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα ότι είναι διασφαλισμένοι και δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή είναι μια κατάκτηση δική μας. Εμείς μιλάμε για ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα του χρέους από πολύ νωρίς. Και μιλάμε ως μια δύναμη ευρωπαϊκή. Ως μια δύναμη που σκέπτεται ότι αυτό που πέρασε η Ελλάδα δεν πρέπει να το περάσει άλλη χώρα σε περίπτωση που έχει τις ίδιες συνθήκες κρίσης με αυτές που αντιμετωπίσαμε. Και φαίνεται ότι την συζήτηση στην Ευρώπη μπορούμε και την πυροδοτούμε. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν νομίζω ότι πετυχαίνει το πρόγραμμα, θα μου πείτε τώρα, Υπουργέ, ήρθες εδώ να μας πεις και εσύ success story. Τα έλεγε αυτά και ο Σαμαράς, success story δεν έλεγε. Όχι, εμείς δεν θα πούμε success story. Δεν θα πούμε success story. Προφανώς, γιατί ο κύριος Σαμαράς είχε άλλα κριτήρια. Ο κύριος Σαμαράς έλεγε success story ακόμα και όταν τα επιτόκια ήταν στο 8, η ανεργία στο 27, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ανύπαρκτο, 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας χωρίς ασφάλιση και αυτό είχε το θάρρος, ας το πω λίγο γενικά, να το ονομάσει success story. Καμία ιστορία επιτυχίας δεν ήταν. Ήταν μια εναγώνια προσπάθεια να χτίσει ένα αφήγημα το οποίο θα έρχονταν να κουμπώσει με την αριστερή υποτίθεται παρένθεση η οποία τους έρχονται τα μαντάτα ότι ξεχυλώνει και κάθε μέρα διευρύνεται. Καμία παρένθεση λοιπόν. Στην Ελλάδα έχει γίνει μια μεγάλη πολιτική τομή, μια τομή η οποία νομίζω θα βάλει ακριβώς το στίγμα μιας μακροχρόνιας αριστερής προοδευτικής διακυβέρνησης, γιατί θέλω να καταθέσω ενώπιόν σας την εκτίμηση, τη βαθιά εκτίμηση ότι ο λαός μας έχει βγάλει πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα από την κρίση. Συμπεράσματα που λένε ότι δεν αρκεί να κοιτάω και να διασφαλίζω το καλό της οικογένειάς μου, πρέπει να αγωνιστώ για πολιτικές που κοιτάνε το καλό και της οικογένειας του διπλανού και των παιδιών του διπλανού. Του διπλανού, τα παιδιά που πάνε στο σχολείο μαζί με τα δικά μας παιδιά. Και πρέπει και δικαιούνται και οφείλουμε να τους διασφαλίσουμε και την περίθαλψή τους και ένα ελάχιστο εισόδημα. Αυτές είναι βαθιές τομές. Ήταν έξω από τις ιδεολογικές και πολιτικές μας συντεταγμένες. Τώρα είναι, αν δείτε τις μετρήσεις κοινής γνώμης, όποτε ερωτάται ο κόσμος για αυτές τις πολιτικές, είναι τεράστια τα ποσοστά υποστήριξης. Σας καλώ να ανοίξετε το διαδίκτυο και να το διπλοτσεκάρετε. Να δείτε σε δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν υπάρξει παλαιότερα τα τεράστια ποσοστά υποστήριξης και για την καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και για το κοινωνικό μέρισμα και για μία σειρά από άλλες πολιτικές οι οποίες δεν ήταν στον καμβά των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Δεν ήταν κομμάτι των αρχών που αυτός ο λαός έχει δείξει ότι είναι έτοιμος να υπερασπιστεί. Αρχές με τις οποίες καταθέτω την αισιοδοξία μου ότι έχουμε αποφασίσει να πορευτούμε προς το μέλλον. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου τώρα να κάνω μια παρέκβαση και να μιλήσω λίγο για δύο εθνικά ζητήματα τα οποία είναι αρκετά επίκαιρα αυτόν τον καιρό. Και αναφέρομαι στο ζήτημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και των σχέσεών της με την Ελλάδα και βεβαίως στα δυσάρεστα των τελευταίων 24 ώρων με την Τουρκία. Οφείλουν όλοι να πούνε την αλήθεια και να μην υποκρίνονται. Και θα έλεγα οφείλουν ακόμα περισσότερο στα ακροατήρια τα οποία έχουν ενδεχομένως μία αυξημένη ευαισθησία. Δεν μιλάω για τους ακραίους και τους φασίστες οι οποίοι αποφάσισαν ότι υπάρχει μία ευκαιρία να πορευτούν μαζί με τον άλλο κόσμο στις διαδηλώσεις. Αλλά να πούνε την αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας έχει αποδεχτεί τη σύνθετη ονομασία το 1995. Και με αυτή τη θέση πορεύεται. Και αυτό διεκδικεί. Χρόνια τώρα. Και μας καλούν, λέει, να βρούμε μία άλλη συγκυρία. Ποια ακριβώς συγκυρία? Μήπως θέλουν ξανά να ασπαστεί η χώρα την αρχή της στασιμότητας στην εξωτερική πολιτική? Και να διερωτηθούμε. Είναι θετικά τα πράγματα όσο έχουν για τη χώρα μας, όπου 140 άλλες χώρες έχουν αναγνωρίσει τη γείτονα με το Μακεδονία σκέτο? Είναι προς το συμφέρον μας να λυθούν τα προβλήματα με το βόρειο γειτονά μας? Είναι.
Και γιατί είναι, γιατί η Ελλάδα μπορεί να παίξει έναν πάρα πολύ κρίσιμο περιφερειακό ρόλο, ο οποίος θα αποβεί εποφελία του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει γυρισμένα τα νότα της προς το βορρά. Η Ελλάδα είναι η χώρα την οποία κοιτούν οι βαλκανικές χώρες και η κεντρική Ευρώπη ως μια χώρα η οποία μπορεί να τους δώσει την επαφή με μια ζεστή θάλασσα, με κέντρα εμπορίου. Και αυτό το ρόλο δεν έχουμε την πολυτέλεια να τον απαρνηθούμε. Αυτός ήταν ιστορικά ο ρόλος της Βόρειας Ελλάδας, φίλες και φίλοι, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να υπηρετηθεί στον ψυχρό πόλεμο. Και μετά, μόλις τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος, δημιουργήθηκαν τα προβλήματα με τους βόρειους γειτονές μας, τα οποία δυστυχώς μας ακολουθούν μέχρι τώρα, αλλά ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι μπορεί να λύνει προβλήματα. Και τα δημοσιονομικά να τακτοποιεί, και την απασχόληση να αυξάνει, και το ΑΕΠ να το ξαναβάζει σε πορεία αυξητική και δικαιώματα να διασφαλίζει και βεβαίως να βγάζει από τις πλάτες της χώρας και του ελληνικού λαού κληρονομημένες πολιτικές οι οποίες έχουν στοιχήσει πάρα πολύ πραγματικά στο εθνικό μας κεφάλαιο. Άρα νομίζω ότι πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις με ειλικρίνεια να συνταχθούν στην εθνική θέση η οποία έχει υπηρετηθεί για πάρα πολλά χρόνια, η οποία ακριβώς μιλάει για σύνθετη ονομασία με έναν γεωγραφικό προσδιορισμό και βάζοντας βεβαίως την προϋπόθεση άρσης των αλυτρωτισμών και μιας ειλικρινούς σχέσης καλής γειτονίας. Φίλες και φίλοι, θέλω να πω και μια κουβέντα για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Τουρκία. Η θέση της Ελλάδας είναι περισσότερο από ξεκάθαρη. Υπάρχουν σύνορα και είναι αδιαπραγμάτευτα. Υπάρχουν συνθήκες πολυμερείς συνθήκες οι οποίες δεν ξεγράφονται και δεν ξαναγράφονται. Στρίψτε αριστερά, είπε. Σε μάδι. Και η Τουρκία οφείλει να τερματίσει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Να τερματίσει τις πράξεις που δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών και να μην υπονομεύει τη σταθερότητα. Θέλω να σκεφτούμε όμως όλοι μαζί. Μιλάμε τόση ώρα, φίλες και φίλοι, για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Φαίνεται ότι κάποιοι στην Τουρκία θα θέλανε η Ελλάδα να μπει στο κάδρο των κρίσεων της ευρύτερης περιοχής και αυτή τη χάρη πρέπει να διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα τους την κάνουμε. Η Ελλάδα με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, κινείται όπως πρέπει στους διεθνείς οργανισμούς και δεν θα γίνει μέρος της κρίσης η οποία υπάρχει στα ανατολικά της Τουρκίας και στη Μέση Ανατολή. Επιτρέψτε μου τώρα, φίλες και φίλοι, να έρθω λίγο στα ζητήματα των μέσων ενημέρωσης, μια και η εκπροσώπηση εδώ του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα είναι η ύψιστη, κύριε Κωστόπουλε. Και το Σταρ, βεβαίως, δημοσιογραφικός, όχι διοικητικός. Και να πω, εδώ πάλι πρέπει να πάμε λίγο πίσω και να σκεφτούμε και να θυμηθούμε λίγο τι παραλάβαμε. Και ποιες δύσκολες εξισώσεις κληθήκαμε να λύσουμε. Παραλάβαμε μια κατάσταση στην οποία δεν υπήρχε δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Και υπήρχαν και ιδιωτικά κανάλια, τα οποία για τους γνωστούς λόγους δεν είχαν άδειες. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, φίλες και φίλοι, διότι μέσα από έτσι μια έντονη περίοδο την οποία βιώσαμε όλοι μαζί με τον πρώτο διαγωνισμό, κάποιοι σκέφτονται και υποθέτουν ότι τα ιδιωτικά κανάλια δεν έχουν πληρώσει. Είναι λάθος αυτό. Τα ιδιωτικά κανάλια για πρώτη φορά πληρώσανε τον λεγόμενο φόρο διαφήμισης, ο οποίος είχε ψηφιστεί το 2010 και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Από αυτόν τον φόρο το ελληνικό δημόσιο έχει εισπράξει πάνω από 100 εκατομμύρια. Και βεβαίως τώρα με το τελείωμα και την ολοκλήρωση των ελέγχων των οικονομικών στοιχείων των υποψηφίων για τις άδειες, θα ξεκινήσουν να καταβάλουν και το τίμημα για την αδειοδότηση. Και αυτό είναι νομίζω κάτι το οποίο θα πρέπει να το κρατήσουμε πάρα πολύ σοβαρά στο μυαλό μας. Αντίστοιχη κατάσταση παραλάβαμε και στα ζητήματα του ραδιοφώνου. Και στα ζητήματα του ραδιοφώνου
πρέπει να σας πω ότι, να παραθέσω ένα νούμερο μάλλον, η Ελλάδα έχει γύρω στους 1000 ραδιοφωνικούς σταθμούς, τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη είναι 12.500. Είμαστε πολύ ταλαντούχοι μάλλον, να υποθέσω. Αλλά λαμβάνοντας αφορμή από αυτό, θέλω να επαναλάβω και από αυτό το βήμα ότι η αδειοδότηση του ψηφιακού ραδιοφώνου δεν είναι μια διαδικασία για την οποία κανένας δημοτικός, συνεταιριστικός ή σταθμός της Εκκλησίας πρέπει να ανησυχεί. Να μην ανησυχεί κανένας σταθμός που έχει και προσωπικό και παράγει πρόγραμμα και μπορεί πραγματικά να αποδείξει ότι έχει μια ξεχωριστή συμβολή. Οι σταθμοί που θα χωράνε στο ραδιόφωνο, συγγνώμη αν σας κουράζω, είναι 1.300 σε όλη την Ελλάδα, συνεπώς υπάρχει χώρος και για όσους είναι αυτή τη στιγμή και για ακόμα περισσότερους. Ήταν όμως, νομίζω, μια πρωτοβουλία η οποία καλώς ελήφθη. Θέλω επίσης να σταθώ στα ζητήματα των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής πολιτικής. Έρχομαι από το Υπουργείο και πρέπει να σας πω ότι στο Υπουργείο μας, και είμαι προσωπικά πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, πλέον είμαστε απολύτως ψηφιακοί. 600 υπάλληλοι του Υπουργείου έχουν την απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή και όλα μας τα έγγραφα διακινούνται ψηφιακά. Τι μας λες τώρα? Το βλέπω εκεί το ερωτηματικό, το μεγάλο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει εξοικονόμηση χώρων, το αυτονόητο. Δήμαρχε, νομίζω μελάνι και χαρτί, αλλά και εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων. Διότι η διοίκηση μπορεί να γίνεται πολύ πιο αποτελεσματικά. Στο γραφείο μου εγώ έχω κάθε πρωί μία λίστα με το πού βρίσκονται τα έγγραφα τα οποία έχω υπογράψει. Αν έχουν διεκπαιρεωθεί, αν έχουν φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσουν, αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και θα τελειώσουμε οριστικά, γιατί με την Όλγα τη Γεροβασίλη τις επόμενες ημέρες δημοπρατούμε, βγαίνει ο διαγωνισμός για το έργο, για την ψηφιοποίηση συνολικά του δημοσίου. Για όλους τους φορείς του Δημού και τους Δήμους. Και ενδιαφέρει νομίζω τους Δημάρχους και αυτό, όπως και οι εφαρμογές έξυπνων πόλεων. Και θα θέλω να καλέσω, επ' αφορμή της παρουσίας ανθρώπων της αυτοδιοίκησης στη σημερινή μας συνάντηση, να μπει αυτό το ζήτημα στο κέντρο τη συζήτηση εν ώψη και των δημοτικών εκλογών, όπου οι πολίτες πραγματικά θα ξαναρχίσουν να ασχολούνται, να διερωτώνται, να αποφασίσουν ποιο συνδυασμό θα στηρίξουν. Αλλά είναι βήματα στην τεχνολογία τα οποία μπορούν να κάνουν τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Με τον Βαγγέλη τον Αποστόλου, επίσης, να σας πω ένα παράδειγμα. Σε πολύ λίγες μέρες ανακοινώνουμε το πρόγραμμα για την ψηφιακή γεωργία. Ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα? Είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης ενός δικτύου επίγειων σταθμών, κεραίες θα τις λέγαμε μεταξύ μας, και ο συνδυασμός των δεδομένων που μαζεύεις από αυτές τις κεραίες με τη λήψη τη δορυφορική, με τις φωτογραφίες που μπορείς να παίρνεις από το δορυφόρο. Αυτό τι σε βοηθάει? Σε βοηθάει να παίρνεις αναφορές για το χωράφι σου, οι οποίες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και όχι γενικές. Δεν έρχεται δηλαδή ο γεωπόνος να πει σε αυτή την περίπτωση και με αυτό τον καιρό βάλε τόσο. Ξέρει ο αγρότης, παίρνει συμβουλή για το πόσο λίπασμα να χρησιμοποιήσει, πόσο να ποτίσει, πόσο φάρμακο να βάλει. Η πιλωτική εφαρμογή αυτού του προγράμματος, φίλες και φίλοι, ανάλογα με την καλλιέργεια, έχει δείξει ότι εξοικονομούμε πόρους 30 έως 45%. Θέλω να το σκεφτείτε λίγο. Κάθε χρόνο, κάθε Γενάρη, συζητάμε και υπάρχει έτσι μια αναστάτωση με τους αγρότες για το αν θα είναι πάνω ή κάτω αυτό ή το άλλο κόστος παραγωγής. Ο φόρος ποσοστά είναι, αν πρέπει να κατέβει. Είμαστε ενώπιον αλλαγών οι οποίες πραγματικά μπορούν να φέρουν μια επανάσταση στον τρόπο που παράγουμε. Ποιο είναι το χρέος της πολιτείας όμως? Είναι τεχνοκρατικό ζήτημα, είναι απλό? Είναι απλά να μάθουμε όλοι να χρησιμοποιούμε το κινητό μας ή μια ταμπλέτα? Όχι, δεν είναι αυτό. Η πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει ότι την πρόσβαση σε αυτές τις νέες τεχνολογίες την έχουν όλοι οι πολίτες. Και ακριβώς διότι η παραγωγή και η σχέση με το δημόσιο επαναστατικοποιείται με τέτοιο τρόπο, αυτή η ανάπτυξη των τεχνολογιών ή που θα είναι η γιατριά για τις ανισότητες τις οποίες βιώνουμε ή η ρίζα νέων μεγάλων ανισοτήτων και ο λόγος των μελλοντικών μας κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων. Σας καλώ να φανταστείτε. Φανταστείτε δύο δήμους οι οποίοι είναι πλάι-πλάι. Όχι απαραίτητα μέσα στην Αθήνα, κάπου παραέξω. Και δύο πολίτες οι οποίοι έχουν το ίδιο ονομαστικό εισόδημα. Ακριβώς το ίδιο ονομαστικό εισόδημα. 1.000 ευρώ. Ο ένας δήμος έχει ανεπτυγμένες ψηφιακές εφαρμογές και εφαρμογές έξυπνων πόλεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πολίτης δεν χρειάζεται να μετακινηθεί για να πάρει ένα πιστοποιητικό.
Σημαίνει ότι μπορεί να ανανεώσει τη συνταγή του από το σπίτι του. Σημαίνει επίσης ότι μπορεί ενδεχομένως να πληρώνει λιγότερα δημοτικά τέλη, διότι ο Δήμος του έχει εφαρμόσει ψηφιακές εφαρμογές για την αποκοδομηθή των απορριμμάτων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και μπορεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο να οργανώνει και να αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους. Σημαίνει και κάτι άλλο, προσέξτε. Εάν ο ένας Δήμος έχει τις υψηλές συνδεσιμότητες στο διαδίκτυο και ο άλλος δεν τις έχει, είναι πολύ πιο πιθανό μια εταιρεία να αποφασίσει να επενδύσει στα όρια του Δήμου που είναι τεχνολογικά άρτιος, ας το πω έτσι. Και είναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήμασταν στο Περιφερειακό Συνέδριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και ήρθαν οι ενώσεις των ξενοδόχων και μας εξήγησαν ότι το πρώτο πράγμα που ρωτάνε πλέον οι επισκέπτες δεν είναι αν έχει ζεστό νερό, είναι αν έχει ίντερνετ. Είναι αν έχει ίντερνετ, βεβαίως. Ανέτα, τι άλλο θα κάνεις. Όταν βρεθείς στην άκρη του Θεού, θα πεις έχω συνδεσιμότητα, μπορώ να επικοινωνήσω με τον έξω. Προσέξτε πώς επηρεάζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η πολιτεία να αφιερώσει όλους τους διαθέσιμους πόρους και να αναπτύξει στρατηγικές ακριβώς για να φέρει το αύριο σήμερα για όλους. Για να μην γίνουν αυτές οι νέες τεχνολογίες πηγή ανισοτήτων. Ήμουνα στον Πεντάλοφο, στον Κοζάνη και παρουσιάζαμε τις δυνατότητες της συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας. Ήταν λίγο δύσκολο το σκηνικό, πρέπει να σας πω. Διότι ήταν άνθρωποι της επαρχίας, ηλικιωμένοι, που δεν έχουν πάρα πολύ συστηματική επαφή με αυτά τα πράγματα. Ήταν πίσω μου ένας παππούς, λοιπόν, έτσι κοτσονάτος, και μου διέκοψε την ομιλία. Και λέει, τι είναι αυτά που μας λες για το ίντερνετ, εγώ τις συνταγές μου, λέει. Θέλω τώρα, δεν έχει συγκοινωνία να πάω στο κεφαλοχώρι να πάρω τη συνταγή. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να εξηγήσουμε και σε αυτόν τον άνθρωπο ότι αυτές οι νέες τεχνολογίες θα μειώσουν την ανάγκη του να μετακινηθεί. Θα μπορεί να πάρει τη συνταγή του χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί. Θα μπορεί να έχει μία απλή διάγνωση από το γιατρό από μακριά και να κρίνει αν χρειάζεται να μετακινηθεί. Θα έχει καλύτερες υπηρεσίες. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί ξέρετε, οι τεχνολογίες καλό είναι να υπάρχουν. Αν δεν διαχυθούν, αν δεν γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας, έχουμε κάνει μία τρύπα στο νερό. Μία τρύπα στο νερό, και το λέω εμφατικά, φίλες και φίλοι. Πήραμε ένα βραβείο πριν 2 μήνες περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο Rural Broadband. Είναι το έργο της ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών σε 3.700 οικισμούς της επαρχίας. Δεν φτάνει αυτό όμως. Έχουμε απλώς το καλώδιο. Το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο ζητούμενο για την πολιτεία, για τις δημοτικές αρχές, εκεί είναι να πείσουν και να εξηγήσουν στον κόσμο πώς μπορεί αυτή η τεχνολογία να αξιοποιηθεί. Και βεβαίως να υπάρχει και μια ρυθμιστική αρχή που να κάνει τα προϊόντα αυτά οικονομικώς προσβάσιμα. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι στους οικισμούς αυτούς για να πάρουν ίντερνετ θέλουν 52 ευρώ το μήνα. Ποιος θα πάει να δώσει 52 ευρώ το μήνα λοιπόν? Ένας απλός συνταξιούχος να πει ότι ένα πεντάρικο θα πηγαίνει απλώς για να έχει τη σύνδεση στο ίντερνετ. Πρέπει λοιπόν να γίνουν. Συγγνώμη. Πρέπει να γίνουν λοιπόν βήματα για να είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία μπορεί να τα βρίσκει ο κόσμος φτηνά. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε το πιο αργό και το πιο φθηνό ίντερνετ. Σας μιλάει ο Υπουργός Τηλεπικοινωνιών της χώρας, ο οποίος έχει ένα πακέτο, δεν λέω την εταιρεία για να μην θεωρηθεί ότι με ρωτώ, πακέτο σύνδεσης έως 24 Mbps. Γιατί κουνάτε το κεφάλι σας σκεπτικά, κύριε? Διότι υποθέτω ότι έχετε κι εσείς βιώσει την πραγματικότητα ότι τέτοιες ταχύτητες δεν είναι εφικτές και ποτέ δεν τις επιτυγχάνουμε. Και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να απολαύσουμε τις επιγραμμικές υπηρεσίες τηλεόρασης. Τα on demand, τα λεγόμενα, που μπαίνεις και ζητάς ποιο πρόγραμμα θες να δεις και το βλέπεις. Και θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που η ΕΡΤ είναι το πρώτο ελληνικό κανάλι που αναπτύσσει αυτές τις υπηρεσίες. Προσέξτε τώρα λοιπόν μια έτσι αντίφαση. Η ΕΡΤ κάθισε, βασανίστηκε και είναι στην πρωτοπορία λοιπόν αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης. Το ζήτημα είναι η εξοικείωση του κόσμου με αυτή την τεχνολογία. Η ΕΡΤ το έχει αναπτύξει αυτό το σύστημα. Πατάς το κόκκινο κουμπί και μπαίνεις σε ένα μενού και διαλέγεις ποιο πρόγραμμα θέλεις να δεις. Το ερώτημα είναι να μπορέσουμε με αυτήν
τη τεχνολογία και αυτές τις δυνατότητες να εξοικειωθούμε, να τις αξιοποιήσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, τη σχέση μας με το δημόσιο πιο λειτουργική και την εργασία μας πολύ πιο παραγωγική. Και αυτό νομίζω είναι ένα στοίχημα που θα το κερδίσουμε. Νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα που θα το κερδίσουμε, φίλες και φίλοι, διότι έχουμε συνειδητοποιήσει βαθιά την κρισιμότητα του να έχει μια χώρα σύγχρονα και αξιόπιστα δίκτυα. Είτε αυτά λέγονται δίκτυα αυτοκινητοδρόμων, τι θυμήθηκα τώρα, τα δίκτυα των αυτοκινητοδρόμων. Βασανισμένη ιστορία. Για πείτε μου λοιπόν πώς γίνεται ο ίδιος αυτοκινητόδρομος να τελειώνει στην ώρα του και με 750 εκατομμύρια λιγότερα δαπάνη. Το καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Ακριβώς το ίδιο έργο είχε συμβασιοποιηθεί για να ολοκληρωθεί και ποτέ δεν ολοκληρώθηκε βεβαίως με 750 εκατομμύρια περισσότερα. Και πληρώσαμε μετά από διαπραγμάτευση 750 εκατομμύρια λιγότερα, σημαντικό το νούμερο, όχι άσχετο, 750 εκατομμύρια είναι τα χρήματα που χρησιμοποιούμε για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Προσέξτε να δείτε λοιπόν πώς η πολιτεία μπορεί να παρεμβαίνει και να προκρίνει λύσεις οι οποίες και την ανάπτυξη μπορούν να ενισχύσουν, διότι όταν η Πάτρα είναι 2 ώρες απόσταση σε έναν προστατευμένο και ασφαλή δρόμο, είναι εντελώς διαφορετικό από το έσχος που είχαμε Κορίνθου Πατρών, όπου έκανες το σταυρό σου ακόμα και αν δεν ήσουν απιστός. Είχες μια ευκαιρία έτσι να αποκτήσεις με τα θεία καινούργια σχέση. Θέλω να έρθω τώρα σε ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ την περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Η κυβέρνηση αυτή δεν κοιτά μόνο τη μεγάλη εικόνα, κοιτά και την καθημερινότητα και τα μικρά και σημαντικά που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. Και μπορεί για το σύνολο της κοινωνίας μας τα θέματα που επιλύονται καθημερινά να φαίνονται μικρά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για όσους ζουν τα προβλήματα, για όσους έχουν όραμα για τις πόλεις τους και τις γειτονιές τους. Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε ένα αίτημα της δικής σας κοινωνίας που έρχεται από πολλές δεκαετίες πίσω. Ο σταθμός μεσαίων κυμάτων της ραδιοφωνίας είναι ο χώρος που στεγάζονταν για χρόνια οι εγκαταστάσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί όπου μέχρι σήμερα φυλάσσεται και ο πρώτος πομπός του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, το ΕΕ. Ο πομπός και τα κτίρια φτιάχτηκαν το 1937, εξέπεμψε για πρώτη φορά σήμα το 1938 και το 2002 σταμάτησε οριστικά να εκπέμπει. Από το 1999 το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ανακηρύξει τα 3 κτίρια που βρίσκονται στο εσωτερικό της έκτασης των 31 στρεμάτων της ΕΡΤ ως ιστορικά διατηρητέρ. Και είναι πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας η αξιοποίηση αυτής της έκτασης του χώρου της ραδιοφωνίας προς όφελος των κατοίκων. Το αίτημα εξέφραζαν για χρόνια οι δυνάμεις και της δικής μας παράταξης και άλλων παρατάξεων στην τοπική αυτοδιοίκηση και διεκδικούσαν την υλοποίηση του ίδιου. Από το 2013 η αλληλέγγυα πόλη και ο επικεφαλής της Κώστας Κάβουρας είχαν προτείνει τη δημιουργία ενός πάρκου μουσείου της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένας χώρος που θα στεγάσει την ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας και ο περιβάλλοντας χώρος να αποτελέσει ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου. Η πρόταση λοιπόν αυτή γίνεται δεκτή. Πρασίνου, νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τη γειτονιά και για τον τόπο και όπως σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δείξει ότι προτεραιοποιούμε την απόδοση ελεύθερων χώρων στους πολίτες, έτσι και εδώ νομίζω ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και θέλω να ευχαριστήσω και τη διοίκηση για την εγρήγορση και την πρόνοια να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες γρήγορα και νομίζω ότι θα είναι μια πρωτοβουλία η οποία μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και την ήπια αναψυχή τους. Η αποκατάσταση των υπάρχοντων χτισμάτων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προϋπολογίζεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ήδη, σε συνεργασία με την ΕΡΤ και το Υπουργείο Οικονομίας, προωθούμε την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και υλοποιούμε όλες τις ενέργειες ορίμανσης και αδειοδότησης του έργου, προκειμένου εντός του 2018 να υπάρξει σχετική δημοπράτηση και εγκατάσταση των οδών.
Ειδικά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τις επόμενες ημέρες, προβλέπεται να ενταχθούν στο κόστος μελετών ορίμανσης. Με βάση τον κοινό σχεδιασμό του Υπουργείου μας, της ΕΡΤ, οι δραστηριότητες που προβλέπεται να αναπτυχθούν στο πάρκο είναι η σχολή ραδιοφωνίας για τις ειδικές ομάδες πληθυσμού, παραδείγματος χάρη τους μαθητές, το εργαστήριο των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, εκθεσιακός χώρος και ψηφιακές αναπαραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να είναι επισκέψιμα, συναυλίες και happening στον περιβάλλοντα χώρο, σημαντικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με το πάρκο Τρίτσι, βεβαίως με πάρα πολύ ήπιες εμπορικές χρήσεις όπως ένα καφέ ή ένα αναψυκτήρι. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι η ώρα έχει φτάσει για να σκεφτούμε πού θέλουμε να πάμε για το μέλλον. Είχαμε σήμερα και μία δήλωση του Επιτρόπου Μοσχοβησή, ο οποίος είπε, σε αντίθεση με τη σχολή των απεσιόδοξων, οι οποίοι δυστυχώς έχουν πολιτικά κίνητρα, ότι η Ελλάδα θα έχει μία καθαρή έξοδο, κανείς δεν επιθυμεί κάτι άλλο, μία έξοδο καθαρή από νέα μέτρα, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής λύσης που είχαμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε και πιο πριν. Και εδώ είναι τα μεγάλα στρατηγικά ερωτήματα. Εδώ πρέπει και οι πολιτικές ηγεσίες και τα κόμματα και η τοπική αυτοδιοίκηση να μπουν μπροστά στον αναστοχασμό και στη συλλογική προσπάθεια να κατανοήσουμε και να αποφασίσουμε το πού θέλουμε να πάμε προς το μέλλον. Η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες. Όλες τις δυνατότητες, φίλες και φίλοι. Να γίνει ένας κόμβος δίκαιης ανάπτυξης. Μια χώρα πάρα πολύ κρίσιμη για την περιοχή, μια χώρα στην οποία οι πολίτες της, όλοι οι πολίτες της, θα μπορούν να απολαμβάνουν τους καρπούς αυτού του αυξημένου και διευρυμένου ρόλου που μπορεί να παίξει. Δεν έχει να φοβηθεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αυτοπεποίθηση. Έχει δείξει ότι μπορεί να παίζει ενεργό ρόλο στην περιοχή. Σας καλώ να σκεφτείτε λίγο το χάρτη. Για σκεφτείτε λίγο το χάρτη. Όπως βλέπουμε το χάρτη από πάνω από την Ελλάδα, τι υπάρχει. Υπάρχει μια όρημη αγορά 400 εκατομμυρίων ανθρώπων, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η αγορά θα έχει ανάγκες τα επόμενα χρόνια για υπηρεσίες μεταφορών, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες εμπορίου, ενέργεια. Και κάτω, σχηματικά, γιατί και το πώς είναι ο χάρτης είναι μια σύμβαση, υπάρχει η Βόρεια Αφρική, η οποία υπέφερε τα τελευταία χρόνια. Εμείς έχουμε όμως κάθε συμφέρον να δουλεύουμε για τη σταθεροποίηση αυτής της περιοχής. Για το καλό κοινό μέλλον και του δικού μας και αυτών των λαών. Κοινωνίες οι οποίες έχουν ανάγκη από θεμελιώδεις υποδομές. Κοινωνίες με τις οποίες έχουμε καταπληκτικές δυνατότητες συνανάπτυξης. Να αναπτυχθούμε δηλαδή και εμείς από την ανάπτυξη των κοινωνιών με τις οποίες εμπορευόμαστε. Έχουμε βγάλει, και με αυτό θα κλείσω φίλες και φίλοι, έχουμε βγάλει νομίζω τα ιστορικά μας συμπεράσματα. Είδαμε, πονέσαμε, μάθαμε σαν κοινωνία ότι το να μην έχουμε οικοδομήσει θεσμούς κοινωνικής προστασίας είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κάνουμε. Είδαμε, μάθαμε και πονέσαμε ότι πρέπει να προτεραιοποιούμε και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, τη χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και την δίκαιη φορολογία. Τη φορολογία και για τους έχοντες και κατέχοντες. Είδαμε, μάθαμε, γνωρίζουμε, δεν τα κάνουμε όλα τέλεια, δεν θα τα ακούσετε από το στόμα μου εμένα ποτέ αυτό, αλλά νομίζω ότι οι βασικές συντεταγμένες της αριστερής προοδευτικής διακυβέρνησης έχουν μπει και αυτή η αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση θα είναι μακροχρόνια, θα είναι η διακυβέρνηση που θα βγάλει οριστικά τη χώρα από τη σφαίρα της κρίσης, θα είναι η διακυβέρνηση που θα βάλει τη σφραγίδα της για την καινούρια Ελλάδα, η οποία ανατέλει μέσα από τη δύσκολη περίοδο την οποία περάσαμε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και θέλω να σας καλέσω σε αυτή την προσπάθεια επαναστοχασμού να είστε ενεργοί συμμέτοχοι. Είτε είστε οργανωμένοι σε κόμμα, είτε πολίτες σε μια συλλογικότητα, σε μια δημοτική κίνηση, να γίνετε ο κινητήριος μοχλός για την καινούργια Ελλάδα, η οποία βγαίνει με τη βαριά της κληρονομιά από την κρίση, έχοντας βγάλει τα δικά της πάρα πολύ κρίσιμα συμπεράσματα. Αυτός ο λαός έχει περάσει πιο δύσκολα, έχει αποδείξει ότι έχει πάρα πολύ βαθιές
δημοκρατικές ρίζες, έχει αποδείξει ότι έχει τεράστιες αντοχές και έχει αποδείξει ότι έχει μάθει να πορεύεται προς το μέλλον με βάση τις δημοκρατικές και κοινωνικές αρχές, τις οποίες δεν θα αφήσουμε κανέναν να τις θέσει εν αμφιβόλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.